Αρνούνται οποιοδήποτε σχέδιο ανταλλαγής κρατουμένων Βρετανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι για την απελευθέρωση της Ιρανοβρετανής Ναζανίν Ζακάρι Ράτκλιφ, με παράλληλη προσφορά δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Τεχεράνη. Μέλος της Βρετανικής Βουλής από την περιφέρεια της Ναζανίν τόνισε ότι τόσο αυτή όσο και η οικογένεια της Ράτκλιφ δεν είναι ενήμερη ότι έχει επιτευχθεί τέτοια συμφωνία. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι ο πρέσβης στην Τεχεράνη πήγε να επισκεφθεί την Ναζανίν το πρωί στο σπίτι της, αλλά δεν ανέφεραν τίποτα για συμφωνία. Οι συζητήσεις αφορούσαν στον κορονοϊό και αν η Ναζανίν θα έκανε το εμβόλιο το οποίο η ίδια έχει ζητήσει. Νωρίτερα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν είχε πει ότι η Ζακάρι Ράτκλιφ θα αφαιθεί ελεύθερη μόλις η Βρετανία εξοφλήσει ένα χρέος για στρατιωτικό εξοπλισμό που οφείλει στην Τεχεράνη και ότι είχε γίνει συμφωνία με τις ΗΠΑ που αφορούσε ανταλλαγή κρατουμένων σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παγωμένα ιρανικά κεφάλαια. Ο σύζυγος της Ράτκλιφ, που έκανε εκστρατεία για την απελευθέρωσή της από την ημέρα που κρατείται στο Ιράν το 2016, υπογράμμισε ότι η οικογένεια δεν έχει ενημερωθεί, αλλά χαιρετίζει ως ένα καλό βήμα τα σημάδια από την Τεχεράνη σε αυτή την υπόθεση. Η Ναζανίν έχει ήδη εκτίσει ποινή κάθεξης 5 ετών στη Τεχεράνη με την κατηγορία της κατασκοπίας, την οποία εξ αρχής αρνείται κατηγορηματικά. Το περασμένο μήνα καταδικάστηκε με την κατηγορία της προπαγάνδας κατά του καθεστώτος με ποινή φυλάξης ενός ακόμη έτους και απαγόρευση να ταξιδέψει εκτός Ιράν ένα χρόνο μετά την έκτηση της ποινής της.